Αντιλαμβάνομαι την βαλίτσα που αναφέρεις ως κάτι περισσότερο από την κυριολεκτική έννοια του όρου, τόσο ως τρόπος να κουβαλάμε κάτι, αλλά και ως φορτίο, όχι απαραίτητα υλικό, αλλά και άειλο. Πολλές φορές συμβαίνει και στον ίδιο τόπο που βρίσκομαι να μεταφέρομαι σε έναν άλλο μέσα από όσα δημιουργώ, είτε αυτά είναι λέξεις, στίχοι, είτε κάποιο ποίημα που μελοποιώ. Με τις συνάψεις που δημιουργούν το κάθε ένα από αυτά στην πορεία του διαλόγου μου μαζί τους. Στη συνθήκη την οποία αναφέρεις, θα επέλεγα να έχω μαζί μου περισσότερες άειλες αποσκευές. Σίγουρα θα έπαιρνα μαζί μου την μουσική ως αρμονία και μέτρο, ως γέφυρα και ασπίδα στη ζωή. Ένα βότσαλο από τη θάλασσα, ένα κλαδί δάφνης, μολύβι και χαρτί, την όψη του απάγγιου του Μόχλου. Ο Μόχλος είναι ένα παραθαλάσσιο χωριουδάκι κοντά στη Σιτία, εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα έπαιρνα μαζί μου την όψη του γιού μου. Θα έπαιρνα τις χαρές και τις λύπες, τις ανατάσεις και τις πτώσεις μου, τις μεν χαρές για να έχω ορίζοντα φωτεινό, αλλά και τις πτώσεις για να θυμάμαι πως κάθε φορά η ανάταση ήταν μία παραπάνω. Οι άλλες συνήθειες, τα άλλα δεδομένα που αναφέρεις του άλλου τόπου, αφορούν μόνο την έκφραση και το μέσο για να γίνει ή να εκφραστεί κάτι. Ο πυρήνας των βασικών εσωτερικών αναζητήσεων και αναγκών του κάθε ανθρώπου. Πιστεύω ότι είναι σε όλα τα μέρη ίδιος.